πλαίσια της πολιτικής του Ιδρύματος Θεοχαράκη να παρουσιάσει τις σχέσεις ανάμεσα στις τέχνες και ανάμεσα στη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική, παρουσιάζουμε μια έκθεση αφιερωμένη στο μεγάλο μας νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη μετά από τις αντίστοιχες εκθέσεις για τον Κωνσταντίνο Καβάφη και για τον Οδυσσέα Ηλίτη. «Όταν το φως χορεύει, μιλώ δίκαια». Παρουσιάζουμε τον μεγάλο μας ποιητή Γιώργο Σεφέρη μέσα από τις εικαστικές τέχνες και την ποίησή του. Η έκθεση αρχίζει με το φωτογραφικό κόσμο του Γιώργου Σεφέρη, με τις υπέροχες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τις οποίες ο ίδιος τράβηξε από τα φοιτητικά του χρόνια έως και τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Αθήνα. Ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στον κόσμο, όπως ήταν και η ίδια του η ζωή. Και η έκθεση συνεχίζεται και πλουτίζεται πέρα από τις υπέροχες ασπρόμαυρες φωτογραφίες που δείχνει την αιμονή του μεγάλου μας ποιητή απέναντι στην οπτική πραγματικότητα, με τους καλλιτέχνες που εμπιστεύτηκε τα ποίηματά του και τα εικονογράφησαν. Είναι πολύ σημαντικό σε δύσκολους καιρούς να έχουμε σημεία αναφοράς τα οποία είναι διαχρονικά. Η ποίηση υπήρξε έμπνευση για τους Έλληνες πάντοτε, από την αρχαιότητα, από την εποχή του Πίνδαρου, αλλά και στην σύγχρονη εποχή, κατά την κατοχή, όταν ο Παλαμάς έγινε το σύμβολο της αντίστασης και της ψυχικής ανόρθωσης του ελληνικού λαού μέσα στη δυστυχία. Η ποίηση λειτουργήσε πάντοτε ως ένα σημείο αναφοράς και ως ένα σημείο συγκέντρωσης, εστίασης, θα έλεγα, της συνείδησης του έθνους. Ο Γιώργος Σεφέρης, ένας Έλληνας με καταγωγή από τις χαμένες πατρίδες, αλλά πάντοτε επικεντρωμένος στην πνευματική αιστεία του ελληνισμού, την διαχρονία δηλαδή της ελληνικής πνευματικότητας, μπόρεσε να παρουσιάσει μια ποίηση που ξεπέρασε όχι μόνο τα όρια της πατρίδας του, θα έλεγα ακόμα και τα όρια του χρόνου, αφού είναι μια ποίηση πάντα επίκαιρη. Πέρα από τα έργα του Παναγιώτη Ζωγράφου και του Θεόφιλου που παρουσιάζονται, οι εκπληκτικοί πίνακες, τα γλυπτά και τα χαρακτικά των Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Τάσου, Γιάννη Ψυχοπέδη, Αδαμάντιου Διαμαντή, Σπύρου Βασιλείου, Νίκου Χατζικυριάκου Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη, Τάσου, Γιάννη Μόραλη, Γιώργου Σικελιώτη, Παναγιώτη Τέτσι, Βασίλη Θεοχαράκη, Χρήστου Καρά, Κώστα Τσόκλη, Αλέκου Φασιανού, Σωτήρη Σόρογγα, Μιχάλη Μακρουλάκη, Θόδωρου Παπαγιάννη, Αλέκου Λεβίδη, Πλάτωνα Ριβέλη, Απόστολου Φανακίδη, Γιάννη Ψυχοπέδη, Βίκης Τσαλαματά, Βάνας Ξένου, Γιάννη Αδαμάκου, Στέφανου Δασκαλάκη, Αφροδίτης Λίτη, Μιχάλη Αρφαρά, Θανάση Μακρύ, Χρήστου Μποκόρου, Εδουάρδου Σακαγιάν, Νίκου Τρανού, Κώστα Παπανικολάου, Μανώλη Χάρου, Αλεξάνδρας Αθανασιάδη, Γιώργου Ρόρη, Αλέξη Βερούκα, Λίδας Κοντογιανοπούλου, Ασπάσιου Χαρονιτάκη, Βένιας Μπεχράκη και Βασίλη Σελιμά. Όλος αυτός ο κόσμος των 40 καλλιτεχνών ζωντανεύει και προσεγγίζει το μεγάλο έργο του Γιώργου Σεφέρη. Στην έκθεση στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη παρουσιάζονται 220 έργα τέχνης και τεκμήρια, δηλαδή από τα έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, τις φωτογραφίες του Γιώργου του Σεφέρη, αλλά και τα αντικείμενα που ίδιος έχει ζωγραφίσει, καθώς επίσης τα χειρόγραφα του ποιητή και τις πρώτες εκδόσεις, τις οποίες μας εμπιστεύτηκαν οι εκδόσεις Σίκαρος. Όλος ο πλούτος των εκθεμάτων βασίζεται χάρη στην άμεση συνεργασία πολλών φορέων, όπως της Εθνικής Πινακοθήκης, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, της Alpha Bank, της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, των ίδιων των καλλιτεχνών, του μεγάλου μας συλλέκτη Σωτήρη Φέλιου και πολλών άλλων, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα πολύτιμα έργα τέχνης. Η έκθεση συνοδεύεται από έναν πολυσέλιδο κατάλογο με τα αισθητικά δοκίμια και τις προσεγγίσεις στο σεφερικό κόσμο από την Πρίτανη κυρία Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, τον καθηγητή του Χάρβαρντ στην έδρα του Γιώργου Σεφέρη, Παναγιώτη Ροϊλού, και του βιογράφου του Σεφέρη, Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ηλίτης, Κωνσταντίνος Καβάφης θα αποτελέσουν ένα σημείο αναφοράς για το Ίδρυμα σε έναν τόμο που θα περιλαμβάνει τους τρεις τόμους των καταλόγων από τις εκθέσεις τους, οι οποίοι κοσμούνται όχι μόνο από τα θαυμάσια έργα των ζωγράφων που εμπνεύστηκαν από αυτούς ή τα δικά τους έργα, όπως στην περίπτωση του Ηλίτη, αλλά και από κείμενα εγκρήτων
συγγραφέων και τεχνικών τέχνης, οι οποίοι θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ουσία του έργου.